Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Κύριε Χριστίδη, καλή σας μέρα από το Αγρίνιο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Να είστε καλά. Θέλω ελπίζω να μας πάει, να μας πάει καλύτερα από τους προηγούμενους. Ήθε, μακάρι. Να σας ευχαριστήσω και πάλι για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας. Έχουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό το, να το χαρακτηρίσω και πρωτοποριακό μαραθώνιο των εκδηλώσεων μέσω του διαδικτίου, το οποίο ξεκινά σήμερα Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη και αφορά τις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, Αχαΐα, Έτωλο Ακαρνανία και Ηλία. Είναι όπως ακριβώς το λέτε. Εμείς όπως ξέρετε και ιστορικά, αλλά και τα τελευταία χρόνια με την ηγεσία της Φόβους Γεννηματά, είχαμε πάντα ιδιαίτερη διασύνδεση και με την Δυτική Ελλάδα, αλλά και με την ανάγκη να συναντάμε τους πολίτες από κοντά, να κουβεντιάζουμε μαζί τους, να πιάνουμε το κλίμα και αναλόγως να προχωράμε. Και το γεγονός ότι η πανδημία τον τελευταίο ένα χρόνο μας το έχει στερήσει, μας οδήγησε να σκεφτούμε τρόπους ώστε να το αντιμετωπίσουμε και προχωράμε σε μια καινοτομία. Μέσω των ψηφιακών μέσων θα κάνουμε περιφερειακές συνδιασκέψεις σε όλη, περιοδίες επί της ουσίας είναι, γιατί θα πάμε σε κάθε νομό, θα συναντήσουμε και κομματικά μέλη και στελέχη και φορείς και θα συζητήσουμε αναλυτικά με όλους ώστε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο με προοπτική για την πατρίδα μας, για μεγάλες αλλαγές και ειδικά σε ευθεία γραμμή με την ανάγκη εκμετάλλευσης, χρησιμοποίησης και όλων αυτών που προκύπτουν από την ανάγκη της εποχής του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο θα ανοίξει από τα τέλη του χρόνου, αρχές του επόμενου, και το οποίο πρέπει να δούμε πώς το εκμεταλλευόμαστε στην πατρίδα μας, πώς το χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες. Υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και από όσα είπατε, ότι σήμερα βρισκόμαστε στην Δυτική Ελλάδα, 7 η ώρα το απόγευμα. Θα είναι η κεντρική συζήτηση, η κεντρική ομιλία της Φόβους Γεννηματά, η οποία θα μεταδοθεί και από τα social media, το Facebook, αλλά και από μια σειρά άλλων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, με στόχο να συζητήσουμε με τους φορείς και να καταθέσουμε και την πρότασή μας για το Ταμείο Ανάκαμψης μαζί με τον πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ, τον Κωνσταντίνο Γάτσιο, και φυσικά τους βουλευτές της περιοχής και τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Η περιοδία αυτή θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Αύριο θα γίνει συζήτηση στην Ηλία και την Τετάρτη στην Έτωλο Ακαρνανία. Πάλι απογευματινές ώρες, και είναι προφανές ότι όλα αυτά θα συζητηθούν και θα προβληθούν και από τα social media της παράταξης και των προσώπων στα οποία αναφέρθηκα, ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή από πλευράς πολιτών και εδώ να σημειώσουμε μελών του κινήματος. Ναι, κύριε Χριστίδη, σε ό,τι αφορά την Έτωλο Ακαρνανία, θα είναι ομιλητές ο κύριος Κώστας Σκανδαλίδης και ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης. Μιλώ για την εκδήλωση της Έτωλο Ακαρνανίας. Είναι έτσι, την Τετάρτη το απόγευμα ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Φίλιππος Σαχινίδης θα αναλύσουν τις προτάσεις μας, και εκεί νομίζω ότι θα είναι και μια ευκαιρία και για τους φορείς αλλά και για τα μέλη της παράταξης να καταθέσουν και αυτή τη σκέψη και τις απόψεις τους, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο στόχος όλου αυτού είναι να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στα προβλήματα, διότι μας δημιουργείται η αίσθηση διαρκώς τις τελευταίες εβδομάδες ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται εκτός πραγματικότητας. Εδώ φτάσαμε πριν από μια εβδομάδα να συζητάμε στη Βουλή ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το Twitter και το hashtag το οποίο ανακάλυψε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας, αντί να ασχολούμαστε με πραγματικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία, αντί να ασχολούμαστε με τις αδικίες και τις ανισότητες, τα αδιέξοδα της νέας γενιάς, τα μεγάλα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, όλα αυτά τα θέματα τα οποία ξέρετε καθημερινά συζητιούνται από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα. Λέτε δηλαδή ότι στον πυρήνα του δημόσιου διαλόγου που έχει αναπτυχθεί
Κυρίως από τα δύο κόμματα, ίσονο σημασία ζητήματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το υπερβούμε, διότι όσο δεν συζητάμε τα μεγάλα θέματα, τα μεγάλα προβλήματα, τόσο αυτά γίνονται πεδίο κουβέντας για ακραίες φωνές, τις οποίες πρέπει να τις αποφεύγουμε οριστικά και αμετάκλητα. Τώρα, κύριε Χριστίδη, επειδή γνωρίζετε την ανθρωπογεωγραφία όλης της χώρας και εκ του ρόλου σας, εκ της θέσεώς σας, αλλά και επειδή είστε ένα από τα στελέχη της πρώτης γραμμής του κινήματος αλλαγής, μπορεί βεβαίως η Δυτική Ελλάδα να είναι ένας προνομιακός χώρος με βάση τα ποσοστά τα οποία είδαμε στις τελευταίες εκλογές για το κίνημα αλλαγής. Όμως εκείνο το οποίο παρατηρούμε και παρά την φθορά της κυβέρνησης και παρά την μεγάλη απόκληση προς τα κάτω των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, το κίνημα αλλαγής έως τώρα δεν έχει καταφέρει αυτό το οποίο λέγεται πολιτικά να κεφαλοποιήσει την φθορά και των δύο κομμάτων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις. Αυτό γιατί γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα και χωρίς αυτό να είναι το επιχείρημα το μεγάλο το οποίο θα χρησιμοποιήσω, αλλά θέλω να το καταγράψω, να σας πω ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων 40-50 ημερών που έχουν δει το φως δημοσιότητας, το κίνημα αλλαγής είναι σε σταθερά ανωδική τροχιά. Από 0,7-0,8% μέχρι 1,5-2 μονάδες, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αν αύριο το πρωί κάναμε εκλογές, το κίνημα αλλαγής θα ήταν πάνω από το αποτέλεσμα του Ιουλίου του 2019. Υποθέτω αυτό όμως, δεν σας ικανοποιεί προφανώς. Αυτό όμως, από το στόμα μου το παίρνετε, είναι κάτι το οποίο δεν μας αρκεί. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Το λέω όμως διότι όχι από εσάς, αλλά από πολλούς ακόμα οι οποίοι λειτουργούν ως παπαγάλοι, είτε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας είτε από τους ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούν να βγάλουν μια αίσθηση βαλτώματος την ίδια ώρα που τα κόμματά τους, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και σε πτωτική τάση. Την ώρα τη στιγμή που συζητάμε, το κίνημα αλλαγής βρίσκεται σε ανωδική τροχιά. Αυτή λοιπόν η δικιά μας επιθυμία, η δικιά μας βούληση να είμαστε πολύ πιο πάνω, είναι που μας αναγκάζει, αν θέλετε, μας δίνει το κίνητρο να φτάσουμε κοντά στους πολίτες. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι πολλές από τις προτάσεις μας δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, διότι τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν επί της ουσίας αποκλείσει οποιαδήποτε διαφορετική φωνή. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται από τα νούμερα τα οποία δίνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προς τα έξω και τα οποία, ξέρετε, δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να περάσει μια μονοφωνία στον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο δημόσιος διάλογος. Ως απάντηση λοιπόν σε αυτό, εμείς θα πλησιάσουμε τους πολίτες όσο το δυνατόν περισσότερο, θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας και είμαι και σίγουρος ότι όπως ακριβώς διαψεύσαμε όλες τις δημοσκοπήσεις τα τελευταία χρόνια, θυμίζω το 2015 κάποιοι μας έβγαζαν εκτός Βουλής. Θυμίζω το 19 κάποιοι έλεγαν ότι θα είναι πάνω από μας η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ. Έτσι ακριβώς σας λέω και τώρα ότι όποτε και να γίνουν εκλογές, η παράταξή μας θα ξαναδιαψεύσει όλους αυτούς και θα είναι πολύ πιο πάνω από το ποσοστό το οποίο πήρε τον Ιούλιο του 19, διότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι εκτός από μια σοβαρή αντιπολίτευση που κάνει το κίνημα αλλαγής, η χώρα χρειάζεται και μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση που μπορεί να γίνει το κίνημα αλλαγής. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει και έχουμε επεξεργαστεί πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και αυτές τις προτάσεις θέλουμε να τις βάλουμε στην κρίση του ελληνικού λαού για να γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές. Η συμπληρωματική περίοδος του ΠΑΣΟΚ, του κινήματος αλλαγής, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της το 2015, κρίθηκε από τους πολίτες. Από τότε διαμορφώνουμε την αυτόνομη πορεία μας και διαμορφώνουμε και τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο. Και σε αυτό σας λέω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πει την τελευταία
κουβέντα του ακόμα. Μάλιστα. Κύριε Χριστίδη, μια τελευταία ερώτηση που αφορά στο κίνημα αλλαγής και μετά θα πάμε σε 2-3 ακόμα ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τα θέματα της επικαιρότητας. Εσωκομματικές εκλογές. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι προγραμματισμένες για το φθινόπωρο του 2021, Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε κάποια αλλαγή σε αυτόν τον σχεδιασμό? Κοιτάξτε, το καταστατικό προβλέπει συγκεκριμένες ρυθμίσεις και οι αποφάσεις των οργάνων προβλέπουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Σας θυμίζω ότι πριν από περίπου 20 μέρες έγινε ένα πολιτικό συμβούλιο το οποίο ομόφωνα αποφάσισε ότι όλα τα στελέχη του κινήματος αλλαγής θα δώσουν τη μάχη ανατροπής των συσχετισμών για όλο το επόμενο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένη κεντρική επιτροπή το φθινόπωρο θα γίνει η έναρξη της διαδικασίας για μια πλατιά συμμετοχή του κόσμου στην ανάδειξη ηγεσίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει, εκτός αν κάποιος θέλει να πάει απέναντι στο καταστατικό και τις προβλέψεις της αποφάσης των οργάνων. Επομένως, είναι απολύτως ξεκάθαρο, η Φόφη Γεννηματά έχει δώσει δείγματα για πάρα πολλά χρόνια σεβασμού στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναμετρήσεις και οι εσωτερικές και οι εθνικές εκλογές και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Επομένως, τώρα είμαστε μπροστά σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τη χώρα και για τους πολίτες. Δίνουμε το 100% των δυνάμεών μας όλοι μαζί, νομαρχιακές επιτροπές και μάλιστα θέλω να αναφερθώ και στην Νομαρχιακή Επιτροπή της Ετωλοκαρνανίας, η οποία με τον γραμματέα, τον Γιώργο το Ζήσιμο και με όλα τα στελέχη τα οποία συμμετέχουν δίνουν έναν τεράστιο αγώνα και αν δεν είχαμε μπει σε φάση πανδημίας θα είχαν κάνει την παρουσία του αισθητή σε κάθε πόλη και χωριό της Ετωλοκαρνανίας που και τώρα έστω και με αυτές τις συνθήκες μπορούν να το κάνουν, στους γραμματείς των υπολείπων νομαρχιακών επιτροπών και στην Ηλία του Σάκη του γιατρά και του Γιώργου του Αθανασόπουλου στην Αχαΐα που κάνουν τεράστια προσπάθεια και σε όλη αυτή την κατεύθυνση οι νομαρχιακές επιτροπές, οι βουλευτές μας που στη Δυτική Ελλάδα επίσης κάνουν πολύ σημαντική προσπάθεια, είναι στην πρώτη γραμμή για να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την πατρίδα μας. Γιατί τα προβλήματα είναι τεράστια και σε όλα αυτά τα προβλήματα χρειάζονται λύσεις, τις οποίες όπως φαίνεται τις τελευταίες δεκαετίες η μοναδική παράταξη η οποία κατάφερε να απαντήσει είναι η δικιά μας. Τώρα, κύριε Χριστίδη, πάμε σε δύο θέματα, τρία της επικαιρότητας. Έχουμε, βεβαίως, συμπληρώνουμε ένα χρόνο από την πανδημία. Μια πανδημία η οποία έχει δημιουργήσει και οικονομική κρίση, αλλά και υγειονομική κρίση. Και θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε την διαχείριση και της υγειονομικής κρίσης, αλλά και το τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία. Δηλαδή, προφανώς παίρνετε μηνύματα και για την δεινή θέση των νοικοκυριών και για τους επαγγελματίες. Στηρίχθηκαν επαρκώς από την κυβέρνηση και σε ό,τι αφορά την υγειονομική κρίση υπήρξαν αστοχίες, υπήρξαν ελλείψεις. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι θα ήταν περιττό να αναδείξω εγώ τα λάθη της κυβέρνησης. Τα νιώθει και τα αντιλαμβάνεται κάθε πολίτης ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα έχουμε παλινοδίες. Παλινοδίες οι οποίες δείχνουν ότι η κυβέρνηση δεν έμαθε από τα λάθη τα οποία έκανε. Γιατί όλοι μας συμφωνούμε ότι είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Δεν πάβει όμως να είναι πρωτόγνωρη όταν επαναλαμβάνει διαρκώς τα ίδια λάθη. Και είχαμε τα ίδια λάθη στα σχολεία, όπου άνοιξαν και έκλεισαν 3-4 φορές. Έχουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου εξακολουθεί να υπάρχει μια πολύ ασφυκτική κατάσταση την ίδια ώρα που δεν έχουν μπει ούτε ένα επιπλέον λεωφορείο στις μεταφορές. Φυσικά όλο αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίζεται ακόμα και σήμερα η διασπορά της πανδημίας με ελλιπή μέσα ιχνηλάτησης, διότι έχει χάσει τον έλεγχο της πανδημίας και γι' αυτό κοκκινίζουν διαρκώς και νέες περιοχές. Γίνονταν πολύ λίγα τεστ
όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και όλο αυτό στοιχίζει στο υγειονομικό σκέλος και φυσικά βλέπετε ότι η Αθήνα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κόκκινο όσον αφορά τα νοσοκομεία. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα και λύση, απάντηση δεν υπάρχει. Εδώ συζητούσαν πριν από 15-20 μέρες να ανοίξουν την αγορά και το συζητάνε ακόμα και σήμερα με τον κίνδυνο πρώτων πυλών. Όλο αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ψυχολογική και κοινωνική πίεση. Διότι βλέπουν οι πολίτες ότι την ίδια ώρα που καλούνται να εφαρμόσουν μέτρα που τους κλείνουν μέσα από τις 6 ώρα το απόγευμα, μια σειρά κυβερνητικών στελεχών κάνουν ό,τι θέλουν είτε στην Ικαρία, είτε στην Πάρνηθα, είτε οπουδήποτε αλλού. Και την ίδια ώρα που όλοι οι πολίτες της χώρας που μας ακούν αγωνιούν να κλείσουν ένα ραντεβού για το εμβόλιο τους, βλέπουν γαλάζια κομματικά στελέχη από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα, από τη Ρόδο μέχρι την Κέρκυρα, να εμβολιάζονται εκτός σειράς με μοναδικό γνώμονα το τι κόμμα ψηφίζουν στις εκλογές. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί ντροπή για το πολιτικό σκηνικό και είναι και κάτι το οποίο θα στοιχήσει πάρα πολύ στην κυβέρνηση. Από εκεί και ύστερα, στο κομμάτι της οικονομίας, ό,τι και να πούμε, επίσης είναι λίγο. Από τα χρήματα αυτά τα οποία έχουν πέσει στην αγορά, ελάχιστα έχουν πάει στην πραγματική οικονομία, σε αυτούς οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από την επιστρεπτέα την τελευταία έχουν αποκλειστεί περίπου το 50% των επιχειρήσεων και όλο αυτό έρχεται να προσθεθεί σε μια κατάσταση στην οποία η κυβέρνηση δεν μπορεί να εκπονήσει ούτε καν ένα σχέδιο 15-20 ημερών με σαφήνεια στους πολίτες. Ανοιγοκλίνει τις λαϊκές αγορές, ανοιγοκλίνει το take away, ανοιγοκλίνει το click away. Όλο αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στους παραγωγούς, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στους επιχειρηματίες, δεν ξέρουν τι να παραγγείλουν, την ποσότητα, την ποιότητα, τι πρέπει να σχεδιάσουν για όλο αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα το οποίο έρχεται. Και φυσικά με τους υπουργούς να βγαίνουν στην τηλεόραση σαν να μην μιλάνε μεταξύ τους. Την ίδια ώρα σε διαφορετικά κανάλια λένε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο, δεν έχει συνοχή και δεν μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες να εκπονήσουν μια στρατηγική η οποία με σαφήνεια θα υπερβεί την κρίση. Έπρεπε να έχει κάνει πολύ διαφορετικό σχεδιασμό η κυβέρνηση. Και δεν έχει τη δικαιολογία ότι δεν μπορούσε να ξέρει. Έχουμε το μεγαλύτερο σε διάρκεια lockdown όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς καν να βγούμε από το δεύτερο, μπήκαμε σε τρίτο lockdown. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Χριστίδη, για την τηλεφωνική επικοινωνία και για την χαρά που μας δώσατε και για την τιμή που μας κάνετε. Εμείς εδώ, ως περιφερειακό μέσο, ως όμιλος μέσων, δεσμευόμαστε να επικοινωνούμε επαρκέστερα και τις θέσεις του κινήματος αλλαγής και όλων βεβαίως των κομμάτων. Ελπίζω να φύγει όλο αυτό, να σας ξαναδούμε κοντά, γιατί γνωρίζω ότι είστε τακτικός επισκέπτης της Ετωλοκαρδανίας και της Δυτικής Ελλάδας. Και είναι αλήθεια αυτό και μου έχει λείψει το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε έτσι όπως ταξιδεύαμε. Να σας ευχηθώ υγεία και δύναμη. Να είστε Χριστίνη. Καλά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ καλή. Πολύ. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.